Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας χρήστες, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν στην σελίδα διαχείρισης, το Joomla μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε ένα προσωπικό μήνυμα σε κάποιον άλλον χρήστη. Μέσα από το μενού Εργαλεία, κάνουμε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μηνύματος. Σε αυτό το πεδίο, μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιον χρήστη θα στείλουμε το μήνυμά μας. Επιλέγουμε τον χρήστη Κώστας. Πληκτρολογούμε το θέμα «Έχουμε πρόβλημα» και ως κείμενο μηνύματος πληκτρολογούμε «Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να σου στείλω email». Μόλις ολοκληρώσουμε την πληκτρολόγηση του μηνύματός μας, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποστολή». Το μήνυμά μας έχει σταλεί. Ας δούμε τώρα πώς θα διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. Κάνουμε ένα κλικ στον σύνδεσμο «Αποσύνδεση», ο οποίος βρίσκεται πάνω και δεξιά. Συνδεόμαστε ως Κώστας, αφού σε αυτόν στείλαμε το μήνυμα. Και παρατηρούμε σε αυτό το σημείο πως εμφανίζεται ο αριθμός 1. Αυτό σημαίνει πως έχουμε ένα νέο μήνυμα. Μπορούμε είτε να κάνουμε κλικ εδώ, είτε μέσω του μενού Εργαλεία να κάνουμε κλικ στην επιλογή Ανάγνωση μηνυμάτων. Εδώ εμφανίζεται το μήνυμα που μας έστειλε ο administrator, ο διαχειριστής. Κάνουμε κλικ επάνω στο θέμα του μηνύματος για να το διαβάσουμε. Αφού διαβάσουμε το μήνυμα, μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απάντηση», να το διαγράψουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» ή να επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ακύρωση».